Πρόεδρε μου, καλώς όρισες στο Βερολίνο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σήμερα στην τρίτη μέρα της έκθεσης εδώ στο Βερολίνο. Θέλω να μου σχολιάσετε τις συναντήσεις σας, πώς πάει η έκθεση. Θα έχουμε αποτελέσματα για το 2014, θα έχουμε Γερμανούς. Πέστε μου λίγα λόγια. Ναι, κοιτάξτε, η έκθεση θα έλεγα ότι πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους Γερμανούς διοργανωτές ταξιδίων προς την Κύπρο, αλλά υπάρχει δυστυχώς και το πρόβλημα των πτήσεων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές αεροπορικές θέσεις από τη Γερμανία προς την Κύπρο και για το 2014 τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι από το χειμώνα του 2014-2015 θα αυξηθούν οι αεροπορικές θέσεις και η γερμανική αγορά θα πάει καλύτερα. Το θετικό είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι ευχάριστο. Και ήθελα να μου πείτε, ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται από τη Γερμανία, στην Κύπρο, τι είναι αυτό που θα τον ελκύσει ώστε να μπει στη διαδικασία να κάνει διακοπές στην Κύπρο? Δύσκολη ερώτηση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Κύπρος δεν διαθέτει το ιδανικό προϊόν για τον Γερμανό τουρίστα, αλλά από την άλλη, αν δεν έχουμε, είναι λίγο η κότα και το αυγό, εάν δεν έχουμε ικανοποιητικών αριθμών Γερμανών τουριστών, δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και το κατάλληλο τουριστικό προϊόν για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί θέλουν τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά θέλουν και δραστηριότητες όπως ποδηλασίες, σπορτ, ακόμη και κονσέρτα γνωστών τραγουδιστών, όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά τραγουδιστών και καλλιτεχνών οι οποίοι είναι γνωστοί στη Γερμανία. Χρειάζονται και παρεμφερή προϊόντα. Δεν είναι μόνο το καλό ξενοδοχείο, ο ήλιος και η θάλασσα για τη γερμανική αγορά. Τι θέση έχει στην Κύπρο η γερμανική αγορά αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή η γερμανόφωνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη, ακόμη συνεχίζει να είναι η τρίτη μεγαλύτερη μας αγορά, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μειώσεις και αν κάποιος λάβει υπόψη το μέγεθος της αγοράς, το πώς οι Γερμανοί επισκέπτονται την Ισπανία ή την Ελλάδα ή άλλους, την Τουρκία και άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Δεν πρέπει να σας ανησυχεί αυτό, ώστε να βοηθήσετε τους Γερμανούς να έρχονται πιο εύκολα στην Κύπρο και να μπουν περισσότερες πτήσεις? Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και εμείς και οι ξενοδόχοι και ο ΚΟΤ βέβαια. Βλέπουμε, πρέπει να πω με ευχαρίστηση, ότι βλέπουμε μια αλλαγή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι θα φέρει και τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε σε αυτού μας ακούνε τώρα, γενικά για τον τουρισμό της Κύπρου και για τα πακέτα που θα γίνουν από την Κύπρο προς τα έξω και από την έξω προς τα Κύπρο? Για τον τουρισμό της Κύπρου εμείς το λέμε πάντοτε ότι η Κύπρος έχει τεράστιες δυνατότητες. Δυστυχώς δεν τις εκμεταλλευόμαστε. Το να έχουμε μια αύξηση του 3% ή του 5% δεν είναι ικανοποιητική για μας. Η Κύπρος έπρεπε να έχει τουλάχιστον 3 με 3,5 εκατομμύρια αφήξεις το χρόνο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε οπωσδήποτε το καλό μας κλίμα κατά τη χειμερινή περίοδο, το οποίο και πάλι για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρνουμε να εκμεταλλευτούμε. Και το μήνυμα είναι ότι εμείς βλέπουμε ότι ο τουρισμός θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην Κύπρο, αλλά όλα εξαρτώνται από εμάς. Έχουμε την κατάλληλη γεωγραφική θέση, τον κατάλληλο κλιματολογικές συνθήκες, τις παραλίες, τη φυσική ομορφιά, την ιστορία. Τα άλλα όλα εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα και πρέπει επιτέλους κάτι να κάνουμε. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Διεύθυνση του ΚΟΤ ότι θα το πετύχουμε. Κύριε Πρόεδρε των Πρακτόρων Κύπρου, κύριε Μαντοβάνη,
Εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και του Hellenic Television πραγματικά σας ευχαριστούμε για τη διάθεση που έχετε να δώσετε αυτήν τη συνέντευξη και πάντα θα είμαστε παρά το πλευρό σας να σας στηρίζουμε και να σας βοηθάμε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.